Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ηφαίστειο η τυφλίδα στη Γεωργία. Ο Κωνσταντίνος Μακρύς θα μας εξηγήσει γιατί έχουμε συλλήψεις δεκάδων φιλοευρωπαίων διαδηλωτών, Κωνσταντίνε. Ακριβώς, Νίκο, ένα ηφαίστειο που έχει εκραγείπτον από 100 συλλήψεις, συγκεκριμένα 107 συλλήψεις από τις αρχές μέσα σε δύο ημέρες όπου γίνονται όλες αυτές οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Τυφλίδας. Και μάλιστα να σου πω κιόλας ότι περισσότεροι από 100 διπλωμάτες, γεωργιανοί διπλωμάτες, έχουν συνυπογράψει μια επιστολή στην οποία κατηγορούν το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ότι εμποδίζει το συνταγματικό δικαίωμα της χώρας να υπογράψει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη Ρουμανία έφτασε η κατάσταση μετά την επικράτηση του φιλορώσου υποψηφίου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το χαρακτηρίζουν οι αντίπαλοι του ακροδεξιό. Αύριο έχουμε, ο δεύτερος γύρος είναι την παράλληλη Κυριακή. Αύριο έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Ρουμανία. Ακριβώς. Στη Ρουμανία οδηγούνται ξανά οι πολίτες στις κάλπες να ψηφίσουν για τις βουλευτικές εκλογές, για τις εθνικές εκλογές. Όπου μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, το κόμμα του Καλίν Γεωργέσκου θεωρείται πως είναι φαβορή και σε αυτές. Ο Καλίν Γεωργέσκου κέρδισε στον πρώτο γύρο αναπάντεχα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις μάζευε μονοψήφια ποσοστά. Κατάφερε να κερδίσει με 20% και να πάει στον δεύτερο γύρο, φιλορώσος υποψήφιος. Και να σου πω επίσης ότι αναμένεται τη Δευτέρα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρουμανίας σχετικά με το αν τελικά θα ακυρωθεί ή θα επικυρωθεί το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών. Αναταραχή στη Ρουμανία, λοιπόν, κάλπες αύριο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε.